γραφικού και της υπογεννητικότητας. Το έχουμε θίξει πολλές φορές και το πιστεύουμε ακράδαντα ότι το δημογραφικό μπορεί να θέσει και σε κίνδυνο την επάρκεια και την βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όχι όμως, δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο. Τώρα, θα πάμε Ολλανδία, θα πάμε να συναντήσουμε τον Ανδρέα Παντελή, ο οποίος είναι drummer, παρακαλώ, και έχει βάλει ένα στόχο, να γραφτεί στο βιβλίο με τα ρεκόρ Guinness, πώς ακριβώς παίζοντας drums. Για πάμε να τον συναντήσουμε. Ανδρέας Παντελή μαζί μας. Καλημέρα, χαιρετίσματα από Άμστερνταμ. Γεια σου, γεια σου. Ο στόχος μας δεν είναι το ρεκόρ Guinness, είναι το fundraiser που κάνουμε για θύματα πολέμου, που μαζεύουμε χρήματα για να δώσουμε donations στο Red Cross. Ναι. Και το Guinness Record για το Longest Running Marathon είναι το attraction για εδώ όλους τους μουσικούς. Ωραία, για εξήγησε μας λίγο τι ακριβώς κάνεις. Τώρα παίζεις drums, ας πούμε. Είσαι στα τύπανα. Τώρα έχω πάρει διάλειμμα, officially. Έχω πολύ λίγο χρόνο για ύπνο, φαγητό και οτιδήποτε άλλο χρειαστώ για το μαραθώνιο. Και τώρα είμαι στο break. Μόλις τελειώσω από αυτό το interview θα συνεχίσω να παίζω drums. Μάλιστα. Για εξήγησέ μας λίγο τι ακριβώς κάνεις. Παίζεις drums. Πώς παίζεις drums. Βλέπουμε και την εικόνα η οποία μεταδίδεται. Τώρα αυτό είναι βίντεο που πήραμε, αλλά γενικώς είναι αυτό που μεταδίδεται ζωντανά. Ο γλώσσος κόσμος σε βλέπει real time να παίζεις drums. Πόσες ώρες συνεχόμενες είσαι πάνω στα τύμπανα. Τώρα βλέπω το timer είναι 90 ώρες που είμαι στα τύμπανα που παίζω drums. Το προηγούμενο ρεκόρ που θέλουμε να σπάσουμε είναι στις 150 ώρες. Έχουμε 60 ακόμη ώρες για να το σπάσουμε. Και το στόχος μας είναι 170 ώρες. 170 ώρες. Το έχεις ξανακάνει αυτό ανεπίσημα? Όχι, είναι η πρώτη μας φορά. Έχω κάνει αρκετό training, αρκετό προετοιμασία, προσπάθεια. Ναι. Τώρα είναι το real attempt. Αν μπορείς, κάνε λίγο την κάμερα πιο πάνω για να μπορούμε να σε βλέπουμε ολόκληρο, γιατί βλέπουμε το μισό σου κεφάλι. Ωραία. Εκεί την έκανα. Μάλιστα. Τώρα, εσύ είσαι επαγγελματίας drummer ή είσαι ερασιτέχνης? Τι ακριβώς κάνεις εκεί στην Ολλανδία? Official είμαι semi-professional, παίζω σε musicals, είμαι σε μπάντες, μπορώ να διδάξω drums, έχω 20 χρόνια εμπειρίας, αλλά αυτό που προωθώ είναι το drumming σαν ένα όργανο πέραν του απλού του ρυθμού, γιατί τα drums έχουν τη μεγαλύτερη ελευθερία από όλα τα όλα τα μουσικά όργανα, και αυτό θέλω να προωθήσω μέσω του ένα από τους στόχους που έχουμε σε αυτό το fundraiser. Ναι, ναι. Έχεις και μαθητές, δηλαδή διδάσκεις, είσαι δάσκαλος? Όχι ακόμη. Α, όχι ακόμη. Θέλω να πω, yes. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα εσύ είσαι Κύπριος της Ολλανδίας, πήγες εκεί, γεννήθηκες εκεί. Ποιο είναι το background σου? Έχω 10 χρόνια τώρα που είμαι Ολλανδία, έχω σπουδάσει από εδώ. Σπούδασα Electrical Engineering πρώτα, μετά Artificial Intelligence και τώρα κάνω το fundraiser και ελπίζω με αυτό το fundraiser να βοηθήσουμε τα άτομα που υποφέρουν από τον πόλεμο, και αυτό είναι το έχουμε μήνυμα ειρήνης: May peace be forthcoming and its music everlasting. Μάλιστα, Κύπρο έριξε καθόλου? Όσο μπορώ, ναι, όσες φορές μπορώ. 2-3 φορές το χρόνο. Το χρόνο. Λοιπόν, φίλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλή επιτυχία σε αυτό που κάνεις, διότι έχει έναν απότερο, υψηλότερο στόχο πέρα από το Record Guinness. Σου ευχόμαστε όμως να μπεις και στα Record Guinness, να μπεις και στο βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Είναι μια ωραία πρωτοβουλία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και κράτα το ρυθμό. Ευχαριστώ. Will do.